Μια χαρά, γλυκό είναι. Θα το σπάρουμε. Σας φαίνεται δύσκολο το παιχνίδι? Είναι λίγο δύσκολο, αλλά πιστεύω έχουμε καλούς παιχταράδες. Θα τους πάρουμε. Το Γουάρις είμαι, αλλά καλή επιτυχία στο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι πιο πολλές πιθανότητες πρέπει να έχει η Μπενφίκα, γιατί έχει παράδοση τον ξαναποκλείσει. Σαν ΠΑΟΚτης και εγώ, με τους φίλους μου που έλεγα ήθελα την Μπενφίκα. Όσον αφορά την καλύτερη ομάδα, θα παίξουμε πιο οργανωμένα. Και δηλαδή η Γάνδη, ας πούμε, θα κυμωνούσε κινδύνους να την υποτιμήσουμε. Ενώ με την Μπενφίκα μπορεί να παίξουμε λίγο πιο δυνατά, πιο σκληρά. Αυτό. Δύσκολο παιχνίδι, αλλά αν ο ΠΑΟΚ παίξει όπως μπορεί να παίξει, έχει τις πιθανότητες του να περάσει. Πιο δύσκολη κλήρωση, αλλά ήταν αναμενόμενη. Ο ΠΑΟΚ, αν ήταν στην κλήρωση στη Γιάλα μέσα, τον μπαλάκι ο Άγιαξ, θα τύχαινε είτε με τον Άγιαξ. Αφού έλειπε ο Άγιαξ, ήταν τον μπαλάκι Μπενφίκα, ήμουν σίγουρος με την Μπενφίκα θα κληρωθούμε. Η πιο δύσκολη κλήρωση που θα μπορούσε να έρθει από αυτή τη φάση, αλλά ΠΑΟΚ είσαι. Εμείς οι ΠΑΟΚΣΕΔΕΣ περιμέναμε μια εύκολη κλήρωση και έκπληκτος τώρα μαθαίνω ότι κληρώθηκε με την Μπενφίκα. Είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος και προβλέπω ότι η Μπενφίκα θα παίξει μέχρι τον τελικό. Ο ΠΑΟΚ περίμενε τη Γάνδη, μου φαίνεται. Δυστυχώς δεν πετύχαμε. Εύχομαι στο μέλλον καλύτερες κληρώσεις. Τη στιγμή που παίζω ΠΑΟΚ με μια ξένη ομάδα, είμαι ΠΑΟΚΣΕΔΕΣ και εύχομαι καλή επιτυχία όπου και να παίξω. Θεσσαλονικιός μέρος, Αργιανός. Εύχομαι τον ΠΑΟΚ να νικάει. Νίκες. Εγώ ήθελα την Μπενφίκα, διότι νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ και με ένα μάτς που είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη θα περάσει. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Στη φάση που βρίσκεται ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, νομίζω όποιον αντίπαλος και αν ήταν, είναι πολύ ευνοϊκή. Δύσκολο παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ με σοβαρότητα θα προκριθεί.